υποστηρικτές και πολέμοι του Φιντελ Κάστρο βρέθηκαν αντιμέτωποι έξω από την πρεσβεία της Κούβα στη Μαδρίτη. Από τη μία πλευρά, αριστεριστές και μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ισπανίας. Από την άλλη, αντίπαλοι του καθεστώτος, στην πλειονότητά τους Κουβανοί εξόριστοι. Οι δύο παρατάξεις λίγο έλειψε να έρθουν στα χέρια. Η επέμβαση της αστυνομίας απέτρεψε τη σύγκρουση. «Κάτω, Φιντελ! Ελευθερία για όσους είναι φυλακισμένοι στην Κούβα γιατί λένε την αλήθεια. Ήρθε η ώρα η Κούβα να γίνει δημοκρατία». «Λυπάμαι για το θάνατο του κομμαντάντε. Όλοι ξέραμε ότι αυτό θα συνέβαινε μια μέρα, αλλά έχει κερδίσει μια θέση στην ιστορία αυτοδικαίως». Τα συλληπιτήριά του προς την κουβανική κυβέρνηση απέστειλε μέσω Twitter ο Ισπανός Πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι, χαρακτηρίζοντας τον Φιντελ Κάστρο προσωπικότητα ιστορική. Στην παρακαταθήκη που αφήνει ο επί περίπου μισό αιώνα πρόεδρος της Κούβας και στην παγκόσμια ακτινοβολία της προσωπικότητάς του, αναφέρθηκε ο ηγέτης των εργατικών της Βρετανίας, Τζέρεμι Κόρμπιν. «Αυτό που είναι εντυπωσιακό στην Κούβα είναι η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες υγείας. Αυτή είναι η παρακαταθήκη του Φιντελ. Είναι όμως και μια τεράστια φυσιογνωμία σε παγκόσμιο επίπεδο που έκανε εκστρατεία κατά το Απαρτχάιντ και έφερε διαφορετική ρητορική και διαφορετικές αξίες». Εμβληματική προσωπικότητα χαρακτήρισε το Φιντελ Κάστρο ο Φρανσουά Ολάν, ο οποίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Πάντα επιθυμούσε να υπερασπιστεί με περηφάνεια την Κούβα απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις και συγκεκριμένα στο εμπάργκο που έπληξε τη χώρα του», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. «Ακόμα και αν σε κάποιες περιστάσεις καταδίκασα τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα, πάντα πίστευα ότι το εμπάργκο ήταν μια απαράδεκτη μονομερής απόφαση».